Από τα παγκάκια και τους δρόμους, η τύχη χαμογέλασε σε αρκετούς άστεγους στο Ηράκλειο, οι οποίοι έκαναν φέτος Χριστούγεννα σε ένα ζεστό σπιτικό, αφού βρήκαν ένα κεραμίδι για το κεφάλι τους. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Εργασία που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου, το οποίο καλύπτει πλήρως για 2 χρόνια τα έξοδα ενοικίου των δικαιούχων, Οικοσκευή και Δέκο. Στο νέο του σπιτικό μπήκε και ο Μινάς, άστεγος από το 2012, ο οποίος κοιμόταν στα παγκάκια, ενώ από το 2015 και μετά κοιμόταν σε τροχόσπιτο στην παραλιακή. Καλύτερα είναι τώρα που είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, μην λέμε ψέματα, έτσι, παρά να είστε στα παγκάκια πέρα δόθε. Ντρέπεσαι να σε βλέπει ο καθένας περνάει για ένα. Ποιος είναι αυτός, δικό μας είναι, Έλληνας είναι, ξένος είναι. Ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει στέγη σε άστεγους συμπολίτες μας, σε 34 συγκεκριμένα αυτή την περίοδο. Στον Μινά, όπως και σε δεκάδες άλλους άστεγους, δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, ενώ αρκετοί άλλοι βρίσκονται στη σχετική λίστα του προγράμματος. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο, που φιλοξενούνται κάπου. Υπάρχουν και άλλες αιτήσεις. Ελπίζουμε σιγά σιγά με το νέο πρόγραμμα να μπορέσουμε να τους εντάξουμε και εκείνους. Αγκάθι, ωστόσο, αποτελεί η έβραση σπιτιών, ενώ όσοι άστεγοι διαμένουν σε γειτονιές εκτός κέντρου αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης στο ζήτημα της εξασφάλισης φαγητού από τα συσίτια. Στο Ηράκλειο, μέσα όταν ήμουν στο τροχόσπιτο ή στο αυτοκίνητο, πήγαινα από το καλοκαιρινό με τα πόδια ή με τον μπλε λεωφορείο. Εδώ τώρα είσαι καταδικασμένος, ή θα πάρεις τηλέφωνο να παραγγείλεις αν έχεις λεφτά να σου φέρουν, ή θα πας στο Ηράκλειο να ψάχνεις για φαΐ. Όλοι έχουν πρόβλημα όσοι μένουν εκτός Ηρακλείου με φαΐ. Και με τις οικοσκευές που λένε ότι είναι 1.000 οικοσκευές και δεν έχουν ακόμη φέρει. Θα πρέπει πρώτα να βρεθούν τα σπίτια και στη συνέχεια γίνεται διαγωνισμός, προκήρυξη. Βεβαίως η δυσκολία εδώ έγκυται στην αναζήτηση και στην έβρεση του σπιτιού. Όπως ξέρουμε όλοι, στο Ηράκλειο είναι αρκετά δύσκολο να βρει κανείς σπίτι διαθέσιμο. Ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους κατάφεραν να κάνουν ορισμένοι άστεγοι, καθώς έπιασαν δουλειά με το μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές να καλύπτονται από το επίμαχο πρόγραμμα. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις που ήδη εργάζονται και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουν σπίτι και δουλειά. Αναζητάμε εργασία και για άλλους ανθρώπους. Από τώρα και πέρα θα ψάξω εγώ να δω μια εργασία ελαφριά, όχι βαριά. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλους. Ο καινούριος χρόνος πιστεύω να μας πάει καλύτερα και να βοηθήσουν οι μεγάλοι τους άστεγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί και προβλήματα πολλά. Εν τω μεταξύ, με τη λήξη του προγράμματος Εστία για τη φιλοξενία προσφύγων σε διαμερίσματα, ορισμένες οικογένειες βρέθηκαν στο δρόμο, με τις ίδιες να ζουν κάτω από παράδεκτες συνθήκες, σε παραπήγματα και εγκαταλελειμμένα σπίτια, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στην Αγία Τριάδα. Και από εκεί μπαίνουν και βγαίνουν και να δείτε σκουπίδια. Δεν ξέρουμε και ποιοι είναι εκεί μέσα που μένουν. Δεν ξέρουμε τι άνθρωποι είναι. Πάντως δεν πειράζουνε. Είναι μια βοήθεια. Ήρθαν από ξένα μέρη κι αυτοί. Έχουν 2 κουρτινάκια κρεμασμένα για να σταματά το κρύο, να κοιμώνται. Γνωρίζω περιπτώσεις προσφύγων που μένουν σε ακατάλληλα καταλήμματα, μένουν πολύ μαζί. Φοβάμαι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός τώρα που κλείνει το πρόγραμμα Εστία. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν στο δικό σας πρόγραμμα? Τώρα το πρόγραμμα έχει κλείσει. Όσοι εντάχθηκαν. Ελπίζουμε σε μια ανανέωση του προγράμματος. Ο τηλεοπτικός φακός συνάντησε και έναν άστεγο που κοιμάται στον πεζόδρομο στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου. Από τη Βουλγαρία βρέθηκε στην Ελλάδα και μετέπειτα στο Ηράκλειο, όπου διαμένει τα τελευταία 5 χρόνια. Μετά 32 χρόνια ρεπό. Τι να κάνουμε, ζωή. 32 χρόνια Ελλάδα. Ελλάδα πολύ ωραία. Πολύ. Αλλά έχεις μυαλό, έχει λεφτά, έχει φαγητό. Δεν έχεις μυαλό, τίποτα.